Έχει ομαλοποιηθεί πάρα πολύ η κατάσταση όσον αφορά το υδραγωγείο και για την ποιότητα που με ρωτήσετε, αλλά την ποσότητα που είχαμε και το έντονο πρόβλημα περίπου πριν 20-25 μέρες. Έχουν τελειώσει περισσότερες εργασίες. Παρακάλεσα τον εργολάβο και αυτές οι μέρες που είμαστε full season δεν κάνει εργασίες πάνω στο υδραγωγείο για να μην έχουμε προβλήματα. Έχει ομαλοποιηθεί η ποσότητα του νερού, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο μέρες όπως είναι η σημερινή που έχουμε διακοπή ρεύματος και δεν δουλεύουν οι γεωτρήσεις μας, είχαμε προβλήματα στην πορεία. Έχει λυθεί το πρόβλημα, οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν είναι αρκετές. Κάναμε δειγματοληψία πριν περίπου 20 μέρες. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και είδατε ότι είναι όλα στα φυσιολογικά επίπεδα. Και τέλος του μήνα, τελειώνοντας και τη θητεία μου στην αρμοδιότητα αυτή, θα κάνουμε άλλη μία δειγματοληψία για να δούμε και τη συμπεριφορά που έχει αυτές τις μέρες που έχουμε και την πολλή κατανάλωση, έχουμε περισσότερη κατανάλωση από ό,τι τους προηγούμενους μήνες. Νερό μπαίνει από το φράγμα, αλλά περνάει μέσα από τα ταχυδηλιστήρια, διυλίζεται, χλωριώνεται και ανακατεύεται με το νερό που φέρνουμε από τις γεωτρήσεις που έχουμε στην περιοχή της Σαρακίνας. Από τη Μαλάβρα δεν μπαίνει. Έχουμε πει ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να μπει νερό, θα βγάλουμε ανακοίνωση και αν χρειαστεί, ευτυχώς όμως μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί, αν χρειαστεί θα βάλουμε και νερό της Μαλάβρας. Σήμερα λοιπόν που είχαμε το πρόβλημα με τη ΔΕΗ, προτιμήσαμε ακόμα και σήμερα να μην βάλουμε, και γι' αυτό υπάρχει χαμηλή πίεση και λίγο νερό, να μην βάλουμε νερό εφόσον είχε ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Καλύτερα κάμποσες ώρες ακόμα να κάνουν υπομονή οι δημότες μας, γιατί θέλει και 3-4 ώρες να, μετά που θα ενεργοποιηθούν οι γεωτρήσεις, μέχρι να φτάσει το νερό στο υδραγωγείο μας και να δοθεί στην κατανάλωση. Καλύτερα να κάνουμε υπομονή και να μην χρησιμοποιήσουμε το νερό της Μαλάβρας. Αν χρειαστεί όμως, αν χρειαστεί κάποια στιγμή, θα το βάλουμε και θα ειδοποιήσουμε τους συνδυσμότες μας.